Ελάτε στην παρέα μας. Πάμε, πάμε παρεούλα, πάμε παραούλα. Δευτεριάτικη, μεσημβρινή ζώνη και τυράντα του Λίμπερο 107,4. Πάμε, γιατί έχουμε φάει μεγάλο ψυχοπλάκωμα του Σαββατοκύριακο με όλα όσα έγιναν. Πάμε να φύγει λίγο το μυαλό από τη στεναχώρια. Αυτό θέλουμε, αυτό προσπαθήσαμε και το πρωί. Αυτό θέλουμε από εσάς. Βλέπετε τι γίνεται δίπλα μας. Με τους ιούς, με τους σεισμούς, με απειλές πολέμου. Με ανθρώπους τόσο διάσημους, τόσο χαρισματικούς, να στέκουν μπροστά στο θάνατο και να μην τους χαρίζεται ο θάνατος και να κόβεται το νήμα της ζωής έτσι ξαφνικά. Γι' αυτό λέμε, ας ζήσουμε το σήμερα, ας ζήσουμε την κάθε στιγμή. Με όλο μας το είναι, με όλο μας το είναι. Ελάτε στην παρέα μας. Κωστής Ζαρός στο μικρόφωνο, στην εκπομπή ποιος? Αυτός! 1-0. Ελάτε να παίξουμε, γιατί και σήμερα έχουμε υπέροχα πράγματα. Πέρα από το εβδομαδιαίο διήμερο στο Hotel Λίθος, Hotel Spa Λίθος, τον παλαιό Άγιο Αθανάσιο, που και αυτή την εβδομάδα θα έχουμε για έναν από εσάς δύο μέρες μία διανυκτέρευση με πρωινό σε ένα καταπληκτικό μέρος όπως είναι ο παλαιός Άγιος Αθανάσιος. Ελάτε στην παρέα μας, γιατί έχουμε σήμερα και ένα πανέμορφο, μοντέρνο, ανδρικό, περικάρπιο, βραχιόλι, παρακόρτ με ενσωματωμένη πηξίδα. Η νέα τάση της μόδας βραχιολιών από τα κοσμήματα Jewelry HP. Ανερχόμενο μπραντ στην Αργυροπόλεως 17 στην Καλαμαριά. Κοσμήματα χειροποίητα, ξύλινα, υπέροχα ρολόγια από την Αρμενία, κομψοτεχνήματα με φύλλα χρυσού, είδη δώρου και πολλά άλλα. Και βέβαια στο 2310-425-664 μαθαίνετε πολλά και περισσότερα για τον συγκεκριμένο χώρο. Jewelry HP. Ένα τέτοιο λοιπόν πανέμορφο ανδρικό βραχιόλι, θέλετε να το πείτε περικάρπιο, θέλετε να το πείτε παρακόρτ με ενσωματωμένη πηξίδα, πάρα πολύ designato, πάρα πολύ μοντέρνο, θα κληρώσουμε σήμερα στο τέλος της εκπομπής. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές 2310-287-888. Δεν ξεχνάμε το χορηγό μας Alpha Park. Αυτός είναι ο πιο φθηνός στην περιοχή αεροδρομίου, το πιο φθηνό πάρκινγκ, εξαιρετικές τιμές, 4,5 ευρώ την πρώτη μέρα, 8,5 για 2 μέρες, 10,50 για 3 μέρες, 12 ευρώ για 4 μέρες, τίποτα, ούτε ένα 3 ευρώ τη μέρα δηλαδή. Και πάει λέγοντας 42, 44, 44. Και βέβαια δωρεάν μεταφορά προς και από το αεροδρόμιο. Πάμε να ανοίξουμε γραμμούλες, να μιλήσετε εσείς, είμαστε έτοιμοι, είμαστε κουρδισμένοι. Ξαναλέω, δεν είμαστε στην κοσμάρα μας, ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι γίνεται γύρω γύρω, είναι απολύτως συνειδητή η στάση που τηρούμε. Να θέλουμε να φύγουμε από τη στεναχώρια, να θέλουμε να φύγουμε από τα προβλήματα, να θέλουμε να πάρουμε το μυαλό από το μουντό και να το οδηγήσουμε στο ξέφωτο. Και εμείς ζούμε σε αυτόν τον κόσμο και εμείς βλέπουμε τι γίνεται γύρω, έτσι. Από το πρωί, από χθες δηλαδή, το θέμα του Kobe Bryant έχει σκεπάσει τα πάντα. Έτσι, τη στιγμή βέβαια που θαλασσοπνίγεται κόσμος στο Αιγαίο, τη στιγμή που πεθαίνουν νέοι άνθρωποι παντού, που γίνονται πόλεμοι, που, αυτή είναι η μοίρα του αγνώστου. Και αυτή είναι και η μοίρα του γνωστού, του παγκοσμίως γνωστού. Οι ζωές δεν έχουν διαφορετική αξία, δηλαδή ο πλούσιος ή ο γνωστός ή ο famous, ο επώνυμος που πεθαίνει, η ζωή του δεν έχει άλλη αξία από του φτωχού, του καταφρονεμένου, αλλά όπως βλέπετε πάρα πολλοί κόσμος θυμήθηκε τον Kobe Bryant για να πάρει τα κλικ, για να πάρει την ακροαματικότητα, για να πάρει τις τηλεθεάσεις, για άνθρωποι που ούτε καν είχαν ασχοληθεί, τώρα βρέθηκαν ξαφνικά να είναι κολλητοί του και τέλος πάντων. Πάμε εμείς στα δικά μας. Πάμε να πάρουμε γραμμές, να μιλήσουμε μαζί σας. Εννοείται μετά τις 2.30 Κώστας Βασιλόπουλος με πολλά και σημαντικά πράγματα που έχουμε να πούμε και σήμερα. Όλα όσα έγιναν το Σουκού και για τον αγώνα φυσικά που σήμερα 3 ώρες μετά το τέλος της εκπομπής μας στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ καλείται να κάνει το καθήκον του, να κάνει το αυτονόητο, να παρουσιαστεί σοβαρός, να πάρει το τρίποντο, αν είναι εφικτό. Να παίξει και ωραία μπαλίτσα, να ευχαριστήσει τον κόσμο που θα πάει στο γήπεδο και να καβαλήσει πάλι τον Ολυμπιακό στην βαθμολογία, να περάσει στην κεφαλή εκεί που έπρεπε να είναι όλο αυτό το διάστημα. Αλλά ας όψονται αυτοί που κλείνουν τα μάτια στα πέναλτι εις βάρος του Ολυμπιακού, 4 των αριθμών, και για να μην είμαι παπατζής και για να μην λέω αερολογίες,
πέναλτι με τον Αστέρα Τρίπολης, πέναλτι με τον Όφη, πέναλτι με τον Παναθηναϊκό, πέναλτι ξανά με τον Όφη. Τέσσερα μη δοσμένα πέναλτι, όλα εξόφθαλμα, όλα πεντακάθαρα. Δεν είχε κάποια, υπήρχε κάποια αμφιβολία. Απλά είπαμε, τους παθαίνουν εκεί ένα βέρτιγκο, παθαίνουν μια αναμπουμπούλα, ένα βαβάου παπαπάου. Πάμε, πάμε στις γραμμές να μιλήσουμε μαζί, να παίξουμε, να κάνουμε μουχαμπέτι, να κάνουμε σουλουμουντρούχουμ και καραπιπερίμ. Πάμε, χαίρετε. Το τραγούδι με τη Μοσχολιού το ήξερες, με που έλεγε να είχα ένα και δύο και τρία και τέσσερα πέναλτι. Ναι, ναι, βέβαια. Ο οποίος Παναθηναϊκός παρεπιπτόντος, γκρίνια, γκρίνια, γκρίνια ο Δόνης εδώ, και από τότε έχουν τρελαθεί, θα παίρνουν καμιά δεκαριά. Καμιά δεκαριά έχουν αυτοί, υπέρ τους. Κάνει πως δεν ξέρετε τα πράγματα, αφού τα πράγματα είναι... Τα έχουν καθιερώσει, έχουν πει, τα έχουν κάνει. Εδώ χθες που κάθεσα να δω την λεγόμενη αυτή αθλητική Κυριακή, γυρίζει και λέει επεισόδια γινήκανε στον αγώνα μεταξύ Πανιωνίου και Ατρομήτου, μεταξύ οπαδών, και γυρίζει και έρχεται η Στρουθοκάμιλος από την ΕΡΤ. Αυτός ο οποίος κάνει ρεπορτάζ για την Χάρτινη. Και γυρίζει και λέει, τι? Έξω γινήκανε επεισόδια, όχι από φυλάκους. Όχι ρε παιδιά, αστροναύτες ήτανε οι άνθρωποι. Βυρσοδέψες. Καλά, δεν τρέπονται. Δηλαδή, τι ήθελε, τι πήγανε ρε άνθρωποι. Δίτες, σφουγγαράδες, βουτήξανε για σφουγγάρια. Το τικάει και το περιπολικό, αβαβά, έτσι. Γαργαρίτσα, κάψα ένα περιπολικό. Δηλαδή, πρέπει κάπου να ντρέπονται. Να έχουν μία τύπα και ναι, ήταν όντως φιλαθλητικοί μας οι οποίοι πήγαν να δημιουργήσουν. Αλλά, οκ. Ήταν κουκουλοφόροι, ήταν αντεξουσιαστές και τα λοιπά. Τι δουλειά έχουν οι αντεξουσιαστές να έρθουν έξω από το ΟΑΚΑ να κάνουν φασαρίες. Έλα μου ντε. Δεν παίζουν. Και ερχόμαστε τώρα στον κύριο Θεόδωρο Ζαγοράκη. Ναι. Που να μου κουβόταν και τα χέρια και τα αυτιά και τα μάτια όταν σε ψήφισα δύο φορές. Μάλιστα. Εσύ κανονικά κύριε έπρεπε να βγεις. Εκτός αν το κρατάς μανιάτικο που κόπηκε η εκπομπή της κυρίας σου. Δεν νομίζω, λες από αυτό να κρατάει μούτρα. Ξέρω και εγώ ρε φιλαράκο μου. Και αυτός και άλλοι πολλοί και από αυτή την παράταξη και από τις άλλες. Τα είπαμε το πρωί να μην κουράζουμε τώρα τον κόσμο. Ξέρω, τα ίδια. Όχι Κώστα, έτσι, ναι. Κωστήμα τα λέμε κάθε μέρα. Να τα λέμε. Και έχουν τσίπα να πούνε ρε παιδιά συγγνώμη ξέρεις ο αρχηγός μας. Δεν μας αφήνει να μπερδευτούμε σε αυτό. Μάλιστα. Περιμένουμε. Δεν μιλάμε για την κυρία Ελένη Ράπτη, αλλά αυτή παντρεύτηκε και ήταν να δημιουργήσει. Περίμενε λίγο. Γιατί αυτή δεν την ψηφίσανε, δεν κατάλαβα. Την ψηφίσανε, γιατί αυτή τη συγχωρούμε επειδή είναι νιώπατρη. Δεν υπάρχουν αυτά. Οι άλλοι δηλαδή τι, δεν κατάλαβα. Έγινε Γιώργη, σε φιλό. 4-16. Σε χαιρετώ. Γεια σα. Τα είπαμε το πρωί αυτά. Περιμένω το τηλέφωνο. Περιμένει, καλά κάνει φίλε Δημητράκη. Καλά κάνει φίλε. Έλα γορι μου. Βγήκε! Βγήκα. Βγαλμένος είσαι, βγαλμένος! Λοιπόν, για το θάνατο, το άδικο που έγινε τέλος πάντων για τον μπασκετμπολί σε αυτόν τον μεγάλο τον παίχτη, θα μείνει και αυτός ένας φρύλος όπως και όλοι οι φίλοι, όπως και ένας από τους φρύλους, θα πάμε λίγο πιο πίσω, του Μπρους Λί, αν θυμάσαι. Μπρους Λί, ο Άιρτον Σένα, ο Ντράζεν Πέτροβιτς, δηλαδή... Ξέρεις, θα κάνει και το γιο του, ξέρεις, θα κάνει, δεν ξέρω αν το ξέρεις. Ναι, το ξέρω. Του Μπρους Λί, εννοείς. Μπράβο, και τον ίδιο και τον Μπρουζλί. Κανείς δεν ξέρει βέβαια ο Μπρουζλί πως πέθανε. Λένε εκατομμύρια ιστορίες. Κανείς δεν ξέρει πραγματικά τι πραγματικά έγινε. Τέλος πάντων, αν το περιορίσουμε στα τροχαία, έτσι, του Σένα εν ώρα αγώνα, του Πέτροβιτς και αυτός στο μολόχ της ασφάλτου. Λοιπόν, και τώρα ο Κόμπι Μπράιαντ που δεν θεωρείται τροχαίο, αλλά είναι και αυτό ένα τραγικό δυστύχημα. Είναι σπάνια σύμφωση με ελικόπτερα και αεροπλάνα, ξέρεις να πεις σπάνια ατυχήματα. Τι νάπεις, τι νάπεις, τι νάπεις. Για το κοριτσάκι του μαζί φίλε, 13 ετών, τι να σου πω. Αλλά είπαμε υπάρχει κάτι που δεν μπορούμε να συζητήσουμε, καταλαβαίνεις τι λέω. Να σου πω κάτι, επειδή έχω μία κόρη που είναι 11 χρονών, όχι ότι αυτός που δεν έχει παιδί δεν τη νιώθει ας πούμε τη στεναχώρια, ούτε μπορείς να φανταστείς τον πόνο. Απλά βλέπω το παιδί μου και λέω δες τώρα ένα κοριτσάκι στην ίδια ηλικία δεν πρόλαβε να ζήσει τίποτα και έφυγε έτσι.
που μπορεί να τη ζήλευαν όλοι που είχε τον μπαμπά αυτόν, έτσι. Τον πλούσιο, τον διάσημο, τον αγαπημένο σε όλους κτλ. Άστο. Άστο, φίλε, ο Θεός, το τι έχει επιφυλάξει τον καθένα. Έλα σπατώ. Κάθε τι γίνεται για κάποιο συγκεκριμένο λόγο που εμείς με το ανθρώπινο μας το μυαλό δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε. Υπάρχουν ανώτερα πράγματα που μας ξέρει για τι πράγμα μιλάω. Ακριβώς. Είπαμε, ο Θεός, φίλε, αυτός καθόριζε. Γελάει όταν κάνουμε σχέδια. Γελάει. Σίγουρα, σίγουρα. Να πω και κάτι άλλο. Λοιπόν, να αφήσουμε λίγο αυτό, είναι μεγάλη ιστορία. Μιλάει τώρα και ο υπόνομος και ο Βόσος από κάτω, μιλάνε τώρα για δικαιοσύνη και μιλάνε για ανθρώπινα δικαιώματα και μιλάνε τώρα για ιστορία. Που η ιστορία τους είναι καμένη φούρνη, χτυπημένοι ανθρώποι, ατιμορρησία. Με τον Παναθηναϊκό ήταν υπότοπη που υποτίθεται θα τρώγαν τρεις αγωνιστικές πριν 5.000. Τα έχουμε πει, τα λέμε κάθε πρωί. Μην λέμε αυτά που λέμε το πρωί. Αλλά στο τέλος όμως, στο τέλος, γιατί θα γίνει. Εγώ βλέπω το άλλο με το καλό, με το δόξα Θεός που λέμε α σηκώσουμε αυτό το τράβλ άλλη μια φορά. Λοιπόν, βλέπω μετά όλοι αυτούς που έρχεται τα παραμύθια, όλοι μαζί αυτοί θα τον κυνηγάνε μαζί και θα τον κυνηγάνε και θα έχει πολύ γέλο το καλοκαίρι, θα ξέρεις. Γουστάρουμε που μας έχουν σε εγρήγορση. Αυτό. Και ενώνουν όλους τους πόντιους, ανεξαρτήτως ο Μαύρος, η πόντι είναι μία η πόντια και φίλοι μου, σου και εγώ πόντιος. Είμαστε όλοι ενωμένοι, πιο ενωμένοι από ποτέ και θα γίνει ο Πάκο ακόμα πιο ισχυρός και θα κάνει ακόμα καινούριους φιλάθλους, πιο πολλούς φιλάθλους ακόμα. Λοιπόν, έτοιμος να παίξεις. Tell me. Αντίστροφη παίζουμε σήμερα. Αχα. Θέλω Έλληνα παίχτη, ξένο παίχτη, ελληνική ομάδα, ξένη ομάδα, προπονητή, φαγητό, τραγουδιστή, ηθοποιό. Χρώμα. Ζώο από κάπα. Πάμε. Ούβας. Εύκολο. Ούβας. Άλλο. Ποιο είπες? Ξένος. Ξένος από... Κρόιφ. Ο παιχτάρα. Φαγητό. Καλαμάρια. Ωραίος. Τηγανιτά ή πώς? Ψητά στο φούρνο με κουλιά και κασέρι. Πολύ δυνατός είσαι, πολύ δυνατός. Τρέξαν σαλάκια. Τρέξαν σαλάκια. Σαλάκια τρέξαν. Προπονητής. Προπονητής Κρόιφ πάλι, γιατί είχε γίνει και προπονητής παλιότερα. Βεβαίως. Ωραίος. Περιμένω να τον πεις και στον τραγουδιστή ηθοποιός τον Κρόιφ. Είμαι έτοιμος γι' αυτό. Ηθοποιός, ας πούμε, από κάπα. Ο Κωστίκας ο Μπουρσάς. Βεβαίως. Και από κάπα ακόμα ένα που μου έχει πει τελμίτε. Μια ξένη ομάδα και ένα χρώμα. Ξένη ομάδα, κολονία και χρώμα κόκκινο. Πολύ δυνατός είσαι φίλε. Ακούς τον γκόγκ σου. Ακούς και τα κορίτσια που είναι εδώ. Από πού είστε κορίτσια? Κέρκυρα είναι. Σάκη. Από Ιθάκη. Μπράβο της επτανησιώτησες. Σάκη. 401. Σέβαλα Μιτσάκο. Σέβαλα. Σε φιλό. 2310-287-888. Εδώ είμαστε. Στη μεσημβρινή ζώνη του Λίμπερο 107,4. Ναι, γεια σας. Παρούσα. Ω, καλώς το κορίτσι. Καλό μεσημέρι. Ρε Νάντια. Έλα Κωστή μου. Πού είσαι, τι γίνεται, πού χάθηκες, τι έχουμε μηνύματα αυτά, τι έπαθε η Νάντια, γιατί δεν βγήκε, μήπως έχει πάθει κάτι, χαμός εδώ, δεν υπάρχει ανησυχία. Όχι, δόξα τω Θεώ. Απλά έλειπα και χαίρομαι πολύ που με αναζητήσανε. Έτσι είναι. Οικογένειες έτσι είναι. Άμα φύγει ένας από την παρέα, ή τέλος πάντων οι ωραίες παρέες, και είναι άδεια μια θέση στο τραπέζι, πού πήγε ο φίλος μας? Πού πήγε η φίλη μας? Να λοιπόν που επανήλθα και χαίρομαι πολύ που είμαι πάλι στην παρέα. Μπράβο, Ρενάντια. Πολύ χαιρόμαστε. Για πες. Όλα εντάξει. Δόξα τω Θεώ, μια χαρά, Μπράβο, τέλεια. Έχεις να μας πεις... Ευτυχώς, δηλαδή, η έλλειψη δεν ήταν για λόγους ασθενείας. Αυτό μας ενδιαφέρει εμάς. Ακριβώς. Αυτό. Ακριβώς. Όταν λείπει κάποιος, να είναι για δουλειά, να είναι για ταξίδι, να είναι για εκδρομή, να είναι για καλό. Να είναι επειδή είναι πολύ άσχολος, να μην γυρίσει και να μας λέει είχαμε απώλεια, είχαμε αρρώστια, είχαμε απόλυση πολλές φορές από δουλειές και τέτοια πράγματα. Μακριά. Έτσι, Κωστή μου. Έχεις δύο νότες έτοιμες. Ναι. Γιατί έχουμε πολύ καιρό να σε ακούσουμε. Θέλω δύο νότες. Να πω. Έτσι δεν θέλω. Πλάκα κάνεις. Στο ζητάμε με αγάπη. Ωραία. Πάμε. Παιδί μου παραξενό, παιδί μου περίεργο, παιδί μου ωραίο. Τυχαία σε γνώρισα, τυχαία σ' αγάπησα, γιατί ήταν μοιραίο. Παιδί μου αλλιώτικο, παιδί μου απίθανο, καρδιά μου μεγάλη. Τα πάντα χαλάλη σου, χαλάλη τα δάκρυα και πίκρες χαλάλη. Μπράβο Ρενάντια, κοπέλα μου.
Άρε Νάντια, μπράβο σου. Τέλος, να... τέλος. Σε καλά Κωστή, να σε καλά. Φιλιά, φιλιά. Βάλε μου Βασίλης, γιατί αν το τύχω θα το δώσω σε έναν Βασίλη. Πες μου όνομα, τα τρία τελευταία, τα τρία τελευταία. 18. 3-18. Όχι, 5-18. 5-18, με γεια τα αυτιά Κωστάκη. Φιλιά, φιλιά. Φιλιά, bye, bye, γεια σου Νάντια. Να, που λέγατε, πού είναι η Νάντια, πού πήγε η Νάντια, τι έγινε η Νάντια. Να, να, ορίστε, ορίστε, ναι. Γεια σας. Ναι. Χαίρετε. Σε εσάς μιλάμε, μιλήστε μας κι εσείς. Κουκουβάγια, πάμε στον επόμενο, ναι. Εξωγήινος, κουκουβάγια, εξωγήινος τώρα, ναι. Καλησπέρα Κωστή. Τρεις έχεις ανατρέψει με κλάδεμα από πίσω, θέλω να σου πω. Θέλω να σου πω, με κλάδεμα τρομερό. Έχει κοπεί το ηχητικό σου, να ξέρεις. Και, και είναι έτοιμο, αποθεώθηκε, τα είπα. Ξέρω κι εσύ είσαι ένα παιδί με μετριοπάθεια και δεν σε αρέσει να στα λένε, αλλά γιατί να μην όχι, το πούμε. Όχι, όχι, μ' αρέσει πάρα πολύ, με συγχωρείς πάρα πολύ. Δεν κατάλαβες καθόλου καλά. Αγόρι μου. τα εύσημα πάντα πρέπει να αποδίδονται. Βέβαια. Και να σου πω κάτι, τι λέω εγώ καμιά φορά στους φίλους μου. Αφού ένσημα δεν πρόκειται ποτέ να κολλήσουμε όσα χρειάζεται για να πάρουμε σύνταξη, ας πάρουμε τα εύσημα τουλάχιστον, έτσι. τα ένσημα τα έχουμε έτσι κι αλλιώς, τα ένσημα. Yeah, yeah, ξέρεις πόσες φορές έχω τσακωθεί με καθηγητές που είναι της άποψης ότι εγώ δεν βάζω 10. Ναι ρε φίλε, μου το είχε γιατί πει, να μην βάλεις 10. Μου το είχε πει καθηγητής στη γερμανική φιλολογία 9, το λέω το μάθημα, το έχω κάνει την παπαγαλία του αιώνα. Του αιώνα φίλε, συγκριτική γραμματολογία 2. Πάω λοιπόν, τα λέω όπως είναι και μου βάζει 9. Του λέω γιατί μου βάλατε 9. Το 10 λέει μόνο ο Θεός. Αλήθεια, yeah, έτσι, αν λοιπόν, εμείς είχαμε χειρότερο. Το 10 λέει το παίρνει ο Θεός, ναι. Το 9 το παίρνω εγώ, εσείς μπορεί να πάρετε και το 8. Ναι, αλλά εγώ του είπα το εξής. Μου λέει το 10 ο Θεός. Αν έρθω και εδώ, στην αίθουσα 108, στην παλιά φιλοσοφική, το Θεό να περιμένει απ' έξω με τον ντοσιέ του για να δώσει, τότε βεβαίως να του βάλετε 10. Επειδή όμως λίγο δύσκολο να έρθει ο Θεός, γι' αυτό θα το δώσετε το 10 σε φοιτητές. Εγώ σου μιλάω από άποψη τώρα όταν δίνομαι ανατομία. Ναι. Δεν είναι η ανατομία του στυλ, ξέρω εγώ, διάβασε 10 σελίδες. Είχαμε και τους τρεις τόμους και εξεταζόμασταν σε εργαστήριο ανατομίας. Ενώ η ύλη ήταν 2 βιβλία, αυτός ρωτούσε και από τα 3. Μάλιστα. Και μάλιστα δεν σου έκανε ερωτήσεις θεωρητικές. Σου έλεγε, σου δείχνει ένα σχήμα. Ναι. Αν οποιαδήποτε σελίδα από τις χίλιες που ήταν τα τρία βιβλία, ναι, σου έλεγε ένα σχήμα και σου έκανε μία ερώτηση. Μία. Εάν δεν ήξερες, δεν έγινες έξω. Θυμάμαι το χαρακτηριστικό, τώρα μπορεί να προδώσω και ποιος είναι με το που το λέω. Ήταν η ερώτηση σε φυσικοθεραπευτές, τι είναι ο τρίποδας του Χάλερ. Μάλιστα. Βγάζεις μία φωτογραφία του Τσούμπα Ακπομ. Και του λες, έχω το τρίποδα του ΠΑΟΚ, να σου δείξω πες. 450 άτομα είχαν κοπεί σε 2 ώρες και 36 λεπτά. Μάλιστα. Τρεις περάσανε από 450 άτομα. Λέγεται και κόμπλεξ, έτσι, από τον καθηγητή. Δεν ξέρω τι λέγεται. Καλά ρε φίλε. Και πρόσεξε, έγινα πολύ καλύτερος φυσικοθεραπευτής στη ζωή μου, μαθαίνοντας ότι ο τρίποδας του Χάλερ είναι ένας τρίποδας που σχηματίζεται από τη φλέβα του διαφράγματος, την ανιούσα ορτή και τη φλέβα του στομάχου. Okay. Έγινα φοβερός φυσικοθεραπευτής. Φοβερός είναι. Τι να συζητώ, δεν το συζητάω. Δεν το συζητώ. Δηλαδή απορώ γιατί ο ΠΑΟΚ δεν με έχει καλέσει ακόμα να πάω στο... Ένα τελευταίο να πω και να κλείσω. Ναι. Υπάρχει πάντα η απόλυση. Που είναι για καλό λόγο, φίλε. Όταν είχα απολυθεί από φαντάρωσε, ναι. Εγώ σήμερα απολύθηκα. Εσύ δεν θυμάσαι. Φίλε. Δεν θυμάμαι, φίλε. Τι ωραία που μεγαλώνουμε μαζί. Έχει 4 χρόνια, ρε φίλε. Μεγαλώνουμε μαζί. Φίλε, εγώ όταν απολύθηκα, την προηγούμενη μέρα ήταν η ναυμαχία της Σαλαμίνας. Ναι, εντάξει. Υπερβάλλει, ρε φίλε. Εντάξει, την προηγούμενη. Οκ. Και μια κουβέντα σοβαρή τώρα να κλείσουμε έτσι με πιο. Σήμερα το πρωί που άκουσα την εκπομπή. Ναι. Ήσουν πάρα πολύ φορτισμένο συναισθηματικά, πολύ πιο βλοσιρός από ό,τι συνήθως. Ακόμα και όταν σου τυχαίνουν προσωπικά πράγματα, είσαι πιο χαρούμενος. Ναι, φίλε. Πιο χαρούμενος. Σήμερα ήσουν πάρα πολύ φορτισμένος και φάνηκε αυτό στην εκπομπή. Ναι. Και ελπίζω, δεν το λέω με κακό, ελπίζω να μην σε επηρεάσει, γιατί σε όλη αυτή τη σκατήλα, συγγνώμη που περνάμε για την έκφραση, για αυτούς που τρώνε, που ζούμε αυτήν την εποχή, είσαι ο άσυχος. Αγόρι μου, θα γίνει. Είσαι το φυσικό αντικαταστατικό. Αδερφέ μου,
αδερφέ μου. Εάν λυγίσεις εσύ την κάθε φορά. Όχι, ρε, δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι, ναι, μα ήδη δεν βλέπεις διαφορά από το πρωί. Ήδη. Εντάξει. Δεν μας πέφτει με τίποτα. Εννοείται, ρε φίλε. Εννοείται. Ρώτα το Βασιλόπουλο για μεταγραφές. Τι γίνεται. Φιλιά. Γεια. Παιδιά, δεν είναι όλες οι μέρες ίδιες. Το καταλαβαίνετε έτσι. Το καταλαβαίνετε. Αυτό με τον Κόμπι Μπράιαντ πολλούς επηρέασε. Έτσι. Γεια σας. Και πολλά άλλα πράγματα που. Okay. Γεια σας, ναι. Έλα, Αγουστή. Καλώς τις αίρεσες, τιμημένες, τις χιλιοπενεμένες, τις χιλιοτραγουδισμένες. Αγουστή, να κάνω μια ερώτηση. Βεβαίως, μπορώ να επιλέξω κατηγορία. Ναι, ποιος έχει τις μετοχές της Γούλφς, δε φίλε, και τους έχει κάνει άνω κάτω. Της Γούλφς, ε. Υπάρχει απάντηση, είναι αυτός ένα μηδέν. Έσπρωξε 25 εκατομμύρια, σε 7,5 στον άνω και φως στο τούνελ δεν υπάρχει. Ακόμα περιμένουμε. Πώς πήγε και ξενέρωσε τον Ολιβέρα Τσάκ. Δηλαδή τον ξεσηκώνει ότι πας εκεί, σε θέλουν αυτοί λεφτά, τρελά, Αγγλία, πρωτάλληλα αυτά. Τον ξεσηκώνουν, τον αφήνει έξω πριν το μάτς, τον βάζει μέσα στο μάτς, περπατάει. Έτσι, και τελικά αποδεικνύεται ότι δεν πρόκειται. Χαβαλέ κάναμε. Κατάλαβες, ναι. Και κάτι ακόμα, σε ο Σβιτέρσκι έχει 10 γκολ σε 9 παιχνίδια, έχει σκοράρει σε 9 παιχνίδια, ναι. Εκ των οποίων ένα πέναλτι, ο Έλα Ραμπί έχει 14 γκολ, έχει σκοράρει σε 10 παιχνίδια, 2 πέναλτι, και τα περισσότερα ήταν με λιμά, σε κάτι 5-0, 3-0, σε ντέρμπι, ναι, έχει σκοράρει μόνο ένα γκολ, εκ των οποίων ο Σβιτέρσκι τα 2 που έβαλε σε ένα παιχνίδι ήταν με την ΑΕΚ σε ντέρμπι. Όχι με κάτι λιμά 4-0, 5-0 και 3-0. Δεν υπάρχουν αυτά. Δεν υπάρχουν. Έτσι, αυτά για να γίνεται και σύγκριση, γιατί εκεί τους διαφημίζουν και κάνουν και ράνουνε. Γκολ από γκολ. Έχει διαφορά. Το μέλλον είμαστε εμείς, φίλε, ας πέσουμε εμείς, επόμενη, δεν πειράζει. Από κάθε άποψη. Από κάθε. Ας το συνηθίσουν. Φιλιά. Ξαναείπα, τους ευχαριστούμε, μας κρατάνε σε εγρήγορση. Πάμε στο τελευταίο πρώτο διάλειμμα, ναι. Χαίρετε. Τι κάνετε, πώς είστε. Δόξα τω Θεώ. Εσείς πείτε μας. Μια χαρά. Δόξα τω Θεώ. Παρόλο τα χάλια μας με τις γρήπες και με τις ιώσεις. Άστα, φίλε. Ψήνονται τα παιδιά μας. Τα παιδιά μας ψήνονται στον Πειραιτό. Τι να κάνουμε. Και σε παιδικό, ακόμα χειρότερα. Τι να κάνουμε. Είσαι ο. Γιάννης. Έλα, Γιάννη. Σε ακούμε, λοιπόν. Τι να πω. Σήμερα περάσουμε ένα βαθμό. Αυτό. Αυτό είναι το. Να πράξουμε το καθήκον μας. Το καθήκον μας. Καμία υποτίμηση. Τριποντάκι, όπως πρέπει. Όπως πρέπει. Και ελπίζω δηλαδή μέχρι το Μάιο να είμαστε πρώτοι. Να μην ξανα... Μαγκάρι, έτσι να μείνει. Φέτος είναι διαφορετική η περίπτωση με τα play-offs, το ξέρετε. Ναι, το ξέρω. Και όμως υπάρχει κόσμος που δεν γνωρίζει ότι για πρώτη φορά στα χρονικά του ελληνικού πρωταθλήματος συμμετέχει και ο πρωταθλητής. Έτσι, άλλες χρονιές δεν τους βόλευε. Καλά. Μια χαρά. Τέλος πάντων. Εντάξει. Οκ. Πες μου να σε βάλω και στην κλήρωση, αδερφέ μου. Ορίστε. Δεν τα άκουσα. Τα τρία τελευταία ψηφία, πες μου να σε βάλω και στην κλήρωση. 50, Γιάννης. Έγινε, Γιάννη. Σε χαιρετώ. Έγινε. Να είσαι καλά. Πάμε τελευταία γραμμή τώρα. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Καλώς το παιδί. Κωστή, πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο. Και τελευταία! Και μου το κλείνεις. Θέλω να σε ενημερώσω για κάτι το οποίο δεν το έχω ακούσει. Καταρχήν πες μου το όνομά σου. Ο Νίκος, είμαι ο Νίκος. Έλα ρε Νικόλα, για πες λοιπόν. Σε ένα site, ναι. Θα το αναφέρω κιόλας στα πιπεράτα. Ναι. Λοιπόν, είναι αυτός ο φίλος του Τριανταφυλόπουλου. Λοιπόν, έχει ένα πολύ ωραίο άρθρο, ναι, που γράφει. Να το διαβάσω επιλέξει. Νέα κακουργήματα. Ναι. Από τους διαλόγους Μαρινάκη, Κοτσόνη, Συντιχάκη που ηχογράφησε η ΑΕΠ. Και αν μπεις και το διαβάζεις, πιστεύω θα ότι φρίξω. Θα είναι καλή είδηση θα αυτή. Θα φρίξω, για... Μάλιστα. Ναι. Γράφει, έχει μπει ο Τριανταφυλόπουλος. Ναι, στο το είδα αυτό, Τριανταφυλόπουλος. Διαβάζοντας λέει το θα σας διαβάσει μόνο αυτό και ναι. θα μπεις μέσα εσύ να το αναλύσεις μετά καλύτερα και να το πεις να το ακούσει όλος ο κόσμος. Διαβάζοντας λέει το περιεχόμενο των παγιδευμένων συνομιλιών Μαρινάκη Κοτσόνη μετά από εντολή του εισαγγελέα Κορέα, το πρώτο πράγμα που με εντυπωσίασε είναι η κλοπή πετρελαίων από τους πελάτες τους. Τα μαϊμού συμβόλαια με παίκτες για αποφυγή φόρων, κύριε Βρέντζο, σε παρένθεση και ρωτάει. Και πολλά άλλα. Ναι. Και έχει κι άλλο παρακάτω. Μάλιστα. Για να μην κρατάω το τηλέφωνο. Ναι, το είδα το άρθρο. Το έχουν βάλει. Το βάλα και στον τοίχο μας στον αθλητήριο. Το είδα. Ο Τριανταφυλόπουλος δεν φοβάται, φίλε.
να πει πράγματα. Ακριβώς. Έτσι. Υπάρχουν πολλοί που φοβούνται. Παρακολουθώ εγώ συνέχεια και τον τα πιπεράτα, γιατί είναι αυτός ο Πόντιος, δεν θυμάμαι, του Καλτζίδης, πώς το λένε, εν πάση περιπτώσει. Μάλιστα. Ο οποίος αυτόν που πήγαν τον απαγάγουνε στο... Τον απαγάγανε, όχι πήγανε. Ναι, με το πιστόλι κολλημένο που πήγε να... Τι ωραία. Και αυτά είναι σημερινή... Κολομβία, φίλε, στην Κολομβία γελάνε μαζί μας. Δεν ξέρω, το ανέφερες αυτό. Δεν το είχα αναφέρει ότι σαν ένα άρθρο του Τριανταφυλόπουλα, δεν είπα ότι ήταν αυτό συγκεκριμένο, δεν ήξερα ότι ήταν από εκεί. Ναι, γράφει μέσα πάρα πολλά. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ. Αν θέλεις, δες το και σχολίασέ το. Να είσαι καλά. Θα τα δούμε πρωί αυτά, γιατί όντως μου έχουν πει για το άρθρο του Τριανταφυλόπουλου, λέει μέσα τέρατα. Θα πάμε σε διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε να συζητήσουμε πολλά και σημαντικά με Κώστα Βασιλόπουλο. Θυμίζω ότι η Έργο Χορέκα είναι η λύση για φωτιστικά επαγγελματικού και οικιακού χώρου, ηλεκτρολογικό. Ηλεκτρονικό και βιομηχανικό υλικό, η Έργο Παύλα Τελ, συστήματα ασφαλείας, λύση εξοικονόμηση ενέργειας, προϊόντα τεχνολογίας, 2310-776-100, Έργο Τελ και Έργο Χορέκα. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε με Κώστα Βασιλόπουλο. Εδώ είμαστε λοιπόν, μπήκαμε στο δεύτερο μισάωρό μας, πάμε όπως κάνουμε κάθε μέρα, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, να πάρουμε τον Κώστα Βασιλόπουλο, το διευθυντή της Φόρτσα, με τον οποίο έχουμε να συζητήσουμε και σήμερα σημαντικά πράγματα. Χαίρετε! Γεια σου Κωστίνη. Γεια σου Κώστα. Καλό μεσημέρι. Και καλή εβδομάδα. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με μία ατάκα σου που είδα γραμμένη και άρεσε σε πολύ κόσμο και νομίζω εκφράζει πολύ κόσμο. Είπες ότι πέρσι είχα γράψει ότι είναι το πιο ανδρικό πρωτάθλημα που πήρε ποτέ ομάδα. Ναι, και είπες ότι θεωρώ ότι αυτό που θα γίνει φέτος, αυτό το πρωτάθλημα θα είναι. Τελικά το πιο αντρικό. Έκανα λάθος πέρσι. Έκανα λάθος ίσως γιατί δεν φανταζόμουν και το ομολογώ την έκταση του πολέμου και την ένταση του πολέμου που θα δεχόταν ο ΠΑΟΚ τη χρονιά που διανύουμε. Εντάξει, δεν είμαι αφελής. Πάνω κάτω ήξερα, περίμενα όπως και όλοι το τι θα γινόταν φέτος. Αυτοί έχουν ξεπεράσει. Ακόμα και την πιο νοσηρή φαντασία, δηλαδή αυτό που μπορούσαμε να φανταστούμε το κέρδισαν και αυτό, δηλαδή είναι πάνω από αυτό. Έχουν καταφέρει να μας εκπλήξουν, δυσάρεστα βέβαια, για άλλη μια φορά. Αυτά που συμβαίνουν φέτος δεν έχουν προηγούμενο στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Είναι μια συμμαχία, το μέγεθος της οποίας πριν αλεκτρολαλήσει, δηλαδή προχθές τα έγραψα, σήμερα ξανά, και ήρθε το Σάββατο ο Κούγιας με τις δηλώσεις του να επιβεβαιώσει το μέγεθος της συμμαχίας σε βάρος του ΠΑΟΚ. Είναι τρομερό. Τον πήραν, λέει, ο Καρυπίδης, ο Πανουριάς και τον Πανιόνιο. Άκου τι είπε. Τον παράδειγμα ψάξουμε και βρούμε δηλώσεις του Κούγια στο παρελθόν για τον Καρυπίδη. Ή για τον Πανουριά, θα τρομάξουμε, ή για το τι συμβαίνει στον Πανιόνιο. Και τους επικαλέστηκε αυτούς εχθές για να μας πει ότι έγινε αυτό και αυτό. Δηλαδή μιλάμε τώρα προχθές, συγγνώμη, τους επικαλέστηκε για να μας πει αυτό το τρομερό και φοβερό. Ναι. Που δεν έγινε και τίποτα εντωμεταξύ, έτσι. Δηλαδή δεν βλέπω πού μπορεί να αντικείθηκε η Λάρισα. Τις είδαμε τις φάσεις ξανά και ξανά. Τις είδαμε χθες με την ανάλυση του Τάσου του Κάκου, αλλά ας τον Κάκο. Ναι, πέρα από αυτό. Λοιπόν, πού αδικήθηκε η Λάρισα? Σωστά ακυρώνεται το πρώτο γκολ, αφού επηρεάζει τη φάση ο αμυντικός επιθετικός της Λάρισα. Δεν αφήνει τον αμυντικό του Παναθηναϊκού να... Τα τρία πέναλτι είναι πέναλτι και ένα που δεν δόθηκε. Και όμως ο Κούγιας εκεί, ρητορική Ολυμπιακού, να κάνει το άσπρο μαύρο ότι αδικήθηκε. Ναι. Και δεν τον πιστεύουν ούτε στη Λάρισα. Αν διαβάσει στη Λάρισα τι λένε, θα τρελαθείς. Κανένας. Έχουν οι άνθρωποι μάτια. Μα όχι ότι δεν έχει αδικηθεί η Λάρισα. Σε αυτό το παιχνίδι τι γραμμάτιο ήταν αυτό που έπρεπε να ξοφλήσει για να κάνει φασαρία σε βάρος του ΠΑΟΚ. Εκεί είναι από το μυαλό. Το συγκεκριμένο παιχνίδι. Ναι. Και λέει νοσταλγώ την παλιά παράγκα. Δηλαδή πώς αυτή την κουβέντα, πώς τη βγάζεις από το στόμα σου, ρε φίλε? Νοσταλγώ, λέει, την παλιά παράγκα.
Κοίταξε να δεις, όταν ξέρεις ότι έχεις άδικο και δεν ξέρεις τι να πεις, κάπου θα πεις και πράγματα τα οποία δεν στέκουν. Θα τα πεις. Ναι. Δεν στέκουν. Ναι. Δεν στέκουν. Κι όμως το είπε, ναι. Νοσταλγώ την παλιά πάνω. Τι να πει, ό,τι πει. Ότι ήταν άριστος ο διαιτητής. Μα είναι άριστος ο διαιτητής. Άριστος. Ναι, 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 ναι. Είναι άριστος ο διαιτητής. Και δύσκολο ο μάτς. Τι να κάνουμε έτσι τώρα. Και φταίει ο ΠΑΟΚ. Άκου τώρα τι είπε η συμφωνία. Αλλά ακούστε τώρα. Δηλαδή να γελάνε, ναι, να γελάνε και τα τσιμέντα μαζί του. Δηλαδή, τρομερά πράγματα. Φοβερά πράγματα. Απίστευτα πράγματα. Αδιανόητα πράγματα. Αδιανόητα. Αλλά θα σου πω κάτι και να το θυμάσαι. Όλα όσα συμβαίνουν, όλα όσα συμβαίνουν θα αποκαλυφθούν. Θα αποκαλυφθούν όσοι συμμετέχουν σε αυτή τη συμμαχία, σε αυτόν τον πόλεμο σε βάρος του ΠΑΟΚ, κάποιοι εκ των οποίων χαρτζηλικώνονται εντός Θεσσαλονίκης. Άκου τα λόγια μου προσεκτικά. Κάποιοι χαρτζηλικώνονται εντός Θεσσαλονίκης και συμμετέχουν σε αυτόν τον πόλεμο. Μάλιστα. Είδαμε και κάτι επιχορηγήσεις, δηλαδή... Τι να πω. Ναι, θα πει και η ώρα του κύριου Τζικώστα, ο οποίος επιλεκτικά αποφάσισε να δώσει ένα κονδύλι 13.000 ευρώ στα παραπολιτικά του κυρίου Κουρτάκη, Ελέγχου Μαρινάκη. Λες και δεν υπάρχουν μέσα στη Θεσσαλονίκη. Τόσα και τόσα μέσα παλεύουμε να τα διατηρήσουμε, παλεύουμε με νύχια και με δόντια για να κρατήσουμε να κρατηθούμε όρθιοι, ραδιόφωνα, σημερίδες. Αλλά η κεντρική περιφέρεια Μακεδονίας του κυρίου Τζιτζικώστα και του κυρίου Μπέφα που χειρίζεται τα διάφορα κονδύλια επέλεξε να χρηματοδοτήσουν όχι όλες τις εφημερίδες της Αθήνας, γιατί ακόμα και αυτό θα μπορούσε να το δεχτώ, ας πούμε. Ναι. Τα παραπολιτικά. Συγκεκριμένη. Συγχαρητήρια. Τα κάθε αυτόν από μέσα. Φοβερό. Δεν θα μείνει κανένας ατιμόρυντος για αυτά που συμβαίνουν. Αυτά που συμβαίνουν είναι τρομερά. Και ξαναλέω, χαρτζηλικώνονται άνθρωποι μέσα στη Θεσσαλονίκη για να επιτίθενται στον ΠΑΟΚ, για να δημιουργούν στον ΠΑΟΚ πηγές. Ναι. Δεν θα περάσουν αυτά έτσι. Θα αποκαλυφθούν, ναι, ένας προς ένα. Φυσικά. Και πώς και ποιοι. Φυσικά. Φυσικά. Το από πού το ξέρουν αυτοί. Ναι. Το καταλαβαίνει ο κόσμος. Λίγο πολύ, Κώστα, βλέπει τι γίνεται. Καταλαβαίνει, δεν καταλαβαίνει. Ο κόσμος δεν θα γλιτώσει τίποτα. Άλλο να το υποψιάζεται και άλλο όμως να έρθει. Ο πόλεμος δεν είναι πλέον, Κώστα, είναι οικονομικός, είναι κοινωνικός. Η Θεσσαλονίκη σήκωσε κεφάλι και αυτό δεν μπορούν να το ανεχτούν. Τους είναι αδιανόητο. Έτσι, το ότι διεκδικεί η Θεσσαλονίκη που μας χτυπούσαν στον νόμο, τι συμπαθείς που είστε. Σαν τρίτο τέταρτη, έτσι. Τσουρέκι, λαδάδικα, βόλτα στα μπουζούκια, ναι, 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 και επιστροφή. Η ερωτική Θεσσαλονίκη. Ακριβώς. Ναι. Τρίγωνα πανοράματος. Βεβαίως. Και πάμε παρακάτω. Και τέλεια. Μάλιστα. Τι καλά να γίνεται ισχυρή. Ένα λοιπόν που γίναμε τώρα. Ναι, ναι. Μάλιστα, μάλιστα. Μάλιστα. Έχουμε και αγώνα σήμερα, Κώστα. Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει το Βόλο και πρέπει να φέρει πέρας την αποστολή του για να ανέβει και πάλι πρώτος, έτσι. Έχω ξαναπεί, δεν υπάρχουν ούτε θα υπάρξουν ποτέ εύκολα παιχνίδια. Τα παιχνίδια όλα είναι δύσκολα. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει κερδίσει εύκολο παιχνίδι. Δεν είναι κέρδισε ένα παιχνίδι έτσι βόλτα. Κανένα. Κανένα παιχνίδι. Έχουμε δει να χάνει βαθμούς από τα Γιάννενα, έχουμε δει να χάνει πρωτάθλημα, και τι δεν έχουμε δει. Και πρόσφατα. Και τι δεν έχουμε δει. Ναι. Και από τον Ατρόμητο και από τον Πανιόνιο και πολλές φορές. Και πέρσι και όλες τις χρονιές. Άρα απόλυτη προσήλωση, Κώστα, αυτό λέμε, έτσι. Και σήμερα... Ναι, αποκλειστικά και μόνο. Τι άλλο, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Θα διακινδυνεύσουμε να πούμε δεκάδα. Έχεις κάτι στο μυαλό σου. Όχι, έτσι. Είναι... Ναι. Όχι. Όχι, γιατί είναι ένα παιχνίδι έτσι διαφορετικό, το σκέφτεται και ο προπονητής λίγο διαφορετικά. Ακολουθεί
ένα παιχνίδι πολύ δύσκολο για τον ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό, αλλά δεν θέλω να αναφερθώ πολύ σήμερα σε αυτό. Ναι, ναι, εντάξει, θα τα πούμε. Ο αγώνας με τον Βόλο, που ξαναλέω, δεν η νοοτροπία του εντάξει, εύκολα ή δύσκολο ΠΑΟΚ θα πάρει τους 2 βαθμούς, με βρίσκει απόλυτα, κάθετα και τα αυτά είναι... Δεν είναι συζητήσεις που πρέπει να γίνονται στον ΠΑΟΚ. Ακριβώς, ακριβώς. Όσες φορές ο ΠΑΟΚ μπήκε έτσι, Κώστα, οκνηρός, όσες φορές μπήκε χαλαρός, κανένα μάτσο κερδίζεται μόνο με τα χαμόγελα ή μόνο με τη φανέλα. Το πλήρωσε. Και οι άλλοι έχουν διάθεση να κερδίσουν. Έχουν διάθεση να διεκδικηθούν. Παίχτες είναι. Αγγελματίες είναι. Είτε Έλληνες είτε ξένοι, θέλουν κάτι να πετύχουν. Άρα σε καμία των περιπτώσεων δεν υπάρχει χαλαρότητα και ο χαδελφισμός θα το πάρουμε το παιχνίδι εύκολα. Δεν υπάρχει εύκολο. Εύκολο δεν υπάρχει, εύκολο το κάνεις με την απόδοσή σου. Αυτό ισχύει και για το σημερινό παιχνίδι με τον Βόλο. Ναι. Όταν βλέπεις μάλιστα τι συμβαίνει απέναντί σου, έτσι. Φυσικά, βέβαια. Βλέπουμε τι συμβαίνει. Είπαμε, είμαστε στο μείον 4 πέναλτι. Έτσι. Να μετράμε. Τρίπολη Παναθηναϊκός, όφι και ξανά όφι. 4 μη δοσμένα. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Μάλιστα. Μάλιστα. Σήμερα είχαμε και την εκδίκαση της υπόθεσης στην ΕΕΑ. Δεν ξέρω αν συνεχίζεται αυτό, γιατί το άφησα πριν την εκπομπή. Δεν συνεχίζεται αυτό. Ναι. Δεν γιατί... έχω κάποια εξέλιξη που να έχει δρομολογηθεί. Θα περιμένουμε την απόφαση. Οι πληροφορίες λένε ότι ίσως μέχρι την Πέμπτη υπάρξει απόφαση από την Επιτροπή. Ναι. Πόσο άλλο να το τραβήξουν. Λάστιχο έγινε. Προκρούστης. Τράβα. Έγινε λάστιχο. Δηλαδή, πόσο άλλο. Φτάνουμε Φλεβάρι μεθαύριο. Είπαμε. Μάλιστα. Είναι για τον ΠΑΟΚ είναι απαραίτητο να τελειώνει αυτή η υπόθεση από την αρχή της. Αν θυμάσαι τι έλεγα. Να τελειώσει. Να κλείσει. Τι συμβαίνει, μπας περιπτώσει. Πείτε να θα τελειώνουμε και μην κρατάτε τον ΠΑΟΚ όμηρο. Διατηρώντας τον ΠΑΟΚ όμηρο, σε πολύ μεγάλο βαθμό αποσπάται η προσοχή του οργανισμού, έτσι, και του, όταν λέω του οργανισμού εννοώ φιλάθλων, δημοσιογράφων, επιτελών της ομάδας, ακόμα και της ομάδας, αυτή λιγότερο της ομάδας, αλλά δημιουργείται ένα τεράστιο θέμα, ο ΠΑΟΚ χάνει τη συγκέντρωσή του σε ό,τι αφορά τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις που αυξάνονται, μεγαλώνουν, δυσκολεύουν και ασχολείται με θέματα τα οποία δεν θα έπρεπε. Mm-hmm. Γιατί αυτά τα εμπόδια όλα δημιουργήθηκαν για αυτόν τον σκοπό. Ήξεραν ότι είναι μια συμβολία που στήθηκε στον αέρα με στόχο να κρατήσει τον ΠΑΟΚ όμηρο για 2-3 μήνες όπως και έγινε και να αποσπάσει από τον οργανισμό την προσοχή στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας. Mm-hmm. Ναι. Και λέω ότι πέτυχαν. Αν αναλογιστούμε ότι ο κόσμος ασχολήθηκε, συζήτησε, ρώτησε, αγχώθηκε, ανησύχησε. Αυτή είναι η πραγματικότητα, δεν είναι ψέματα. Πέτυχαν το σκοπό τους μέχρι ενός σημείου να ασχοληθεί ο οργανισμός του ΠΑΟΚ με κάτι άλλο, να αναρωτιέται τι γίνεται. Με παράπλευρη απώλεια φυσικά την Ξάνθη, για την οποία δεν μπορεί να αποδείξω τίποτα απολύτως. Τώρα αν η Ξάνθη έχει θέματα με, με την κοινοποίηση της μεταλλαγής με το χικού κεφαλαίου κτλ. Αυτά είναι θέματα των άλλων. Άλλο, δεν... ναι, είναι άλλο αυτό. Άλλο. Αν και για παρόμοιες περιπτώσεις στο παρελθόν, στη Βέρεια δεν έγινε το παραμικρό, έτσι. Αλλά τέλος πάντων. Είπαμε ότι σε μια περίπτωση Βέρειας Άρη Καρυπίδη, ναι, στην οποία ταυτοποιήθηκαν διάφορα, πιστοποιήθηκαν παραβάσεις και δεν έγινε τίποτα. Τώρα ξαφνικά την Ξάνθη την βάζουν σημαία γιατί θέλουν, επειδή δεν μπόρεσαν δύο φορές, δεν μπόρεσε ο Ολυμπιακός να κερδίσει δύο φορές την Ξάνθη, ούτε πέρσι ούτε φέτος, θεωρεί ότι κάτι συμβαίνει. Το ότι δεν μπορεί να κερδίσει τον Βόλο που έπαιζε με τη μισή ομάδα την περσινή κατά 19 του ΠΑΟΚ, δεν το κοιτάζουν. Ναι, ναι, αυτό. Περνούν και μήνυμα ότι έτσι και μου κόβεις βαθμούς, κάτι θα βρούμε για σένα να πούμε. Ναι, δηλαδή ξεκάθαρα. Το μην τολμήσεις, γιατί κάτι θα πει. Όχι, μην τολμήσεις. Ακριβώς δεν με θέλεις. Ναι, ναι. Πάντως, Κώστα, αυτό που η ανακοίνωση του Ολυμπιακού της Παρασκευής σήκωσε τεράστιο κύμα αντιδράσεων, ειδικά η έκφραση αυτή, το Ρώσος, το οποίο ήταν προσβολή και στη μνήμη εκατομμυρίων ανθρώπων, αλλά και εν ζωή βρισκομένων ανθρώπων που έλκουν την καταγωγή τους από τις αλυσμόνητες πατρίδες.
Και είδαμε και ο Άριος Πάγος κινητοποιήθηκε. Είδαμε. Ναι. Μα φαίνονται παράξενο. Είναι το αυτονόητο έκανε. Ναι. Είναι ρατσιστικού χαρακτήρα επίθεση σε έναν επιχειρηματία. Mm-hmm. Αυτό είναι. Δεν είναι κάτι άλλο. Mm-hmm. Είναι αυτό. Mm-hmm. Αυτό. Ναι. Είδαμε ότι. Πρέπει να αποφασίσουν τι ναι. γίνεται. Αν θέλουν να συνεχιστεί σε αυτό το επίπεδο, υπάρχει θέμα σοβαρό. Και καμιά UEFA και καμιά FIFA δεν μπορεί να το λύσει. Αν δεν μπορούμε να λύσουμε μόνοι μας σαν κράτος, σαν πολιτεία, σε κοινωνία αυτά τα θέματα και περιμένουμε να μας τα λύσουν οι Ευρωπαίοι, ναι. ζήτω που καήκαμε. Ναι. Ζήτω, γεια σας. Ζήτω που καήκαμε. Ναι, ναι, ναι. Τελείως. Τελείως. Πάντως οι πληροφορίες λένε, όλες οι πληροφορίες από τους ανθρώπους που είναι στο περιβάλλον του Ιβάν λένε ότι πραγματικά αυτή τη φορά χτύπησαν ένα πολύ ευαίσθητο σημείο και ο τρόπος που μίλησε και στους παίχτες στο Skype που είπε εγώ είμαι εδώ, μην φοβάστε τίποτα, αυτό το σκοπό έχουν, θέλω να φύγω αλλά είμαι δίπλα σας, νομίζω ότι αυτό θέλαμε, αφύπνιση έγινε στην ουσία, τους ευχαριστούμε κιόλας που μας κρατάνε σε εγρήγορση, ξέρω εγώ τι να πω, να πω. Προσπαθούμε να δούμε τη θετική πλευρά του πράγματος, Κώστα. Έναν ολόκληρο οργανισμό τον κρατάνε σε... με αυτόν τον τρόπο σε εγρήγορση. Σε εγρήγορση. Κώστα, δεν ξέρω αν θες να πούμε και δύο κουβέντες με τα γραφικά. Υπάρχει κάποια κίνηση. Τίποτε καινούργιο. Ναι. Ποιο αναφοράς. Πάω και είναι σε συζητήσεις για την απόκτηση του Σοάρες, του αριστερού μπακ, για να έρθει να αποτελέσει έτσι ένα αλλακτική του Γιαννούλα για τη συνέχεια της περιόδου και παράλληλα να διαπιστωθεί από τον ΠΑΟΚ η κατάστασή του, οι δυνατότητές του, γιατί εφόσον έρθει ο δανεικός θα υπάρχει επιχειρήν αγορά την οποία μπορεί να ενεργοποιήσει ο ΠΑΟΚ το καλοκαίρι όπως κάνει στην περίπτωση του Μέσης. Τώρα, επαναλαμβάνω, μέχρι τώρα δεν έχει φτάσει στην ΠΑΟΚ καμία πρόταση για τη μετακίνηση για την πώληση ποδοσφαιριστή, σοβαρή ουσιαστική πρόταση για την οποία μπορούμε να συζητήσουμε, άρα δεν υπάρχει κάτι καινούργιο. Υπάρχει και μια επιθυμία απόκτησης ενός ακόμη επιθετικού, ενός σπορ. Αυτά που έχω πει δηλαδή που λέω από το Δεκέμβριο, τα ίδια πράγματα. Δεν έχω να προσθέσω κάτι καινούργιο έτσι για να εντυπωσιάσω. Δεν είναι σπορ. Όχι. Απλά αυτή είναι η κατάσταση. Ναι. Ο Γαϊτανίδης που είπες, ο Γαϊτανίδης που είχες πει θα φεύγει, δανεικός. Θα πάει στον Απόλλωνας Μήνες να συνεχίσει την καριέρα του, εκτός αν υπάρξει κάτι απρόοπτο, αλλά δεν νομίζω γιατί υπάρχει σύμφωνη γνώμη και του προπονητή για να αποχωρήσει, το OK της διοίκησης για να τον παραχωρήσουν με τη μορφή δανεισμού τον Απόλλωνας Μήνες να πάρει... να πάρει παιχνίδια, να πάρει χρόνο συμμετοχής και να επιστρέψει σαφώς πιο όριμος και πιο έτοιμος για τα επόμενα χρόνια. Είναι ένα ταλέντο που αναγνωρίζουν όλοι πολλά πολύ καλά στοιχεία. Θα έχει τη δυνατότητα, θα έχει την ευκαιρία να πάρει χρόνο σε μια ομάδα που πρωταγωνιστεί στο πρωτάθλημα της διτεχνικής. Σίγουρα κερδισμένος θα γυρίσει από εκεί ο Γαϊτανίδης, γιατί κακά τα ψέματα στον ΠΑΟΚ οι ευκαιρίες που θα του δοθούν θα είναι λίγες. Ναι. Εγώ την πιστεύω σαν ταλέντο. Το θέμα είναι ότι πρέπει να βρουν και χώρο αυτά τα παιδιά. Ναι. Αν κάτσει ένα-δύο χρόνια περιμένοντας την ώρα του, δεν νομίζω ότι θα βελτιωθεί. Είναι προτιμότερο να πάει εκεί να παίξει. Ναι. Γιατί αν τον ήθελε ο προπονητής και σκόμπευε να αφήσει τον ΠΑΟΚ τον Σιντέρσκι ή τον Άκον, οκ, να μείνεις. Αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοια πρόθεση από την πλευρά του Φερέιρα, οπότε θα πρέπει να πάει να πάρει το χρόνο του. Μάλιστα. Είδαμε εξάλλου παίχτες να φεύγουν δανεικοί, Κώστα, και να εκμεταλλεύονται αυτόν τον δανεισμό τους, να γυρίζουν γεμάτη εμπειρίας και αυτοπεποίθηση. Πολλές περιπτώσεις. Πολλές. Μάλιστα. Πάρα πολλές. Ωραία. Δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο. Κοίταξε, είναι συγκλονισμένη και η. Ναι, ναι. Εντάξει. Ο παντιφίλιος είναι συγκλονισμένο με αυτό που έγινε χθες. Ναι. Με τον Κόμπε Μπράιαντ. Τι να. Τίποτα. Δεν έχει τις λόγια μερικές φορές να. Δεν υπάρχει. Να περιγράψεις μερικά πράγματα. Πραγματικά. Ένας μύθος για τον αθλητισμό τον παγκόσμιο και τον μπάσκετ να φεύγει με αυτόν τον τρόπο. Ας πούμε μαζί με την πόρτα. Δηλαδή μια
συγκλονιστική ιστορία που δεν τη χωράει ο νους. Δεν υπάρχουν λόγια. Αυτό έχουν υποθεί, καλύπτουν τα συναισθήματα όλων μας για αυτό που συνέβη. Είναι κάτι που σε συγκλονίζει, σε ανατριχιάζει. Είναι αυτό που δεν θες να το πιστέψεις. Λες, όχι, κάτι άλλο. Δεν μπορεί, δεν μπορεί. Fake θα είναι, ναι, ναι. Τι να πω, τι να πω. Μάλιστα. Εντάξει Κώστα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το σχόλιο σου. Και εγώ ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι Κωστή. Θα τα πούμε. Καλή συνέχεια στο πρόγραμμα του Λίμπερ. Έγινε, σε ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε. Ήταν ο Κώστας Βασιλόπουλος, το σχόλιο του είναι μια προσφορά από το Regency Casino Θεσσαλονίκη. Τα πάμε σε τέλος εκπομπής. Θέλω, Μαριλής, δώσε μου ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 62. Το 44. Σαν να έχει βαρύνει λίγο η φωνή σου. Το 44, λοιπόν, το 44. Λοιπόν, το 44 είναι ο Δημήτρης σε 529. Αυτός είναι 6977. Ο Δημήτρης σε 529 που κερδίζει το υπέροχο κόσμημα από τον φίλο μας Jewelry HP Αργυρουπόλος 17 στην Καλαμαριά. Κοσμήματα, χειροποίητα, ξύλινα ρολόγια από Αρμενία, κομψοτεχνήματα με φύλλα χρυσού, είδη δώρου, πολλά άλλα ωραία πράγματα. 425-664. Εκεί θα βρείτε υπέροχα κοσμήματα και όπως είπα και ξύλινα ρολόγια από την Αρμενία και όλα τα ωραία τα πράγματα. Jewelry HP. Ο χορηγός μας, όπως κάθε μέρα στο 2-3 στην εκπομπή Ποιος Αυτός 1-0, Έργο Τελ και Έργο Χορέκα. Και βέβαια Αλφα Πάρκ. Αυτό είναι το πιο φθηνό. Το πιο φθηνό πάρκινγκ στην περιοχή αεροδρομίου. Την πρώτη μέρα 4,5 ευρώ, δύο μέρες 8,5, τις τρεις μέρες 10,50, τις τέσσερις μέρες 12 ευρώ. Πέντε μέρες το αφήνετε και είναι μόνο 14 ευρουλάκια. Και έξι μέρες 16 ευρώ διαιρέσει το να δείτε. Και μετά ένα ευρώ την ημέρα. 42, 44, 44. Αλφα Πάρκ. Και βέβαια μην ξεχνάτε ότι είναι δωρεάν, εννοείται, η μεταφορά προς και από το αεροδρόμιο. Έρχεται Γιώργος Αγόρας στο πέναλτι. Εμείς πρώτα ο Θεός θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 8 με τους αθλητήριους, με το Ζουμουσού. Σας χαιρετώ, σας φιλώ. Bye, bye.